με συγκλονιστικό τρόπο. Η μητέρα του νεαρού που πήγε σε μπαρτούρε θύμνου να διασκεδάσει και τελικά έχασε το μάτι του όταν δέχτηκε ένα ποτήρι από το πουθενά, ξεδιπλώνει μπροστά στο φακό τη νέα τηλεόραση τα συναισθήματα που τη προκάλεσε ο εντοπισμό τεσσάρων νεαρών που φέρονται να πρωταγωνίστησαν στον καυγά που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του παιδιού τη. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα και θυμό και οργή και αγανάκτηση. Λύπη για τις που γεννήσαν αυτά τα τέρατα και δεν τα μεγαλώσανε σωστά για να χτυπάνε αθώους. Τις λυπάμαι αυτές τις μάνες. Δύο εβδομάδε μετά το βαρύ τραυματισμό του νεαρού που του στήχησε την ορασία του από το ένα μάτι, η ασφάλεια Ρεθύμνου προχώρησε στο σχηματισμό δικογραφία σε βάρο τεσσάρων νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Πρόκειται για τέσσερα άτομα, θαμώνε στο ίδιο μπαρ, ηλικία 27, 23, 19 και 24 ετών σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα τη συμπλοκή και για βαριές σωματικέ βλάβε. Ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση ασφάλεια ρεθύμνου για τυχόν συμμετοχή και άλλων ατόμων. Πήγε να διασκεδάσει, να αφήσει τα λεφτά του εκεί και να γυρίσει πίσω. Το μόνο που θέλω είναι η δικαίωση και από τους ανθρώπους και από τον Θεό. Και λυπάμαι αυτές τις μάνες που μεγαλώσαν αυτά τα τέρατα που νομίζουν ότι γεννήσανε άντρε, αλλά δεν είναι άντρε αυτοί. Και μην το κόψετε, σα παρακαλώ. Άντρε δεν είναι. Με το να πετάνε μπουκάλια και μαχαίρια και να σκοτώνουν, δεν είναι άντρε. Άδρα είναι τα γόρι μου που πάλεψε 15 μέρε, που δεν μου είπε μια στιγμή πονάω, που δεν λύγησε και παλεύει και που θα, που θα φτιάξει τη ζωή του όπω πρέπει να τη φτιάξει. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 27χρονο Σταύρο είχε επισκεφθεί το Ρέθιμνο με δύο φίλου του προκειμένου να διασκεδάσει η έξοδο του Σαββατοκύριακου. Δυστυχώ όμω μετατράπηκε σε φιάλτη. Δύο άγνωστε παρέε που βρισκόταν στο ίδιο μπαρ έστησαν μεταξύ του άγριο καυγά. Το κατάστημα γρήγορα μετατράπηκε σε ρίγκ καθώ κάθε λογή αντικείμενα άρχισαν να εξφενδονίζονται προ κάθε κατεύθυνση. Ο 27χρονο δυστυχώ ήταν ο μεγάλο άτυχο, αφού ένα γυάλινο αντικείμενο καρφώθηκε στο μάτι του και τον τραυμάτισε σοβαρά. Οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που τελικά διακομίστηκε, έκαναν ότι ήταν ανθρωπίνο δυνατόν. Όμω η βλάβη που υπέστη το μάτι του ήταν μία αναστρέψιμη. Αναστατώθηκε όλη μα η ζωή, χωρί να φταίει βέβαια το παιδί μου έχει και αυτό ανάμεικτα συναισθήματα και φόβους το οπωσδήποτε θα έχει για το μέλλον του. Πίσω από αυτή την κλειστή πόρτα του μπαρ τα ξημερώματα της 10ης Μαΐου δύο παρέες νεαρών συνεπλάκησαν. Το αποτέλεσμα ήταν ο 28χρονος Ιρακλειώτης να χτυπηθεί σοβαρά στο μάτι και σήμερα να έχει τυφλωθεί. Οι τέτοιου είδους περιστατικά δεν θα πρέπει να γίνονται. Θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένοι, πρέπει να είμαστε πολιτισμένοι και πρέπει να είμαστε μέσω των πράξεών μας. Θέλουμε να λέγονται καλά λόγια για την πόλη μας και όχι κακά. Η οικογένεια του 27χρονου Ηρακλειώτη που συνεχίζει να ανεβαίνει ένα πραγματικό γολγοθά εκφράζει καταρχήν ευχαριστίες προς την αστυνομία από την οποία όμω περιμένει όπως τονίζει η μητέρα του νεαρού να φτάσει την έρευνα μέχρι το τέλος ώστε οι υπεύθυνοι όποιοι και αν είναι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να πληρώσουν.